Στο τζάμπολ βρίσκονται από πλευράς ΕΘΑ ο Κι και από πλευράς ΑΠΟΕΛ ο Τιμποντό. Πρώτη επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ, το shoot άστοχο, το rebound θα κατεβάσει ο Κυριακίδης. Πρώτη επίθεση για την ΕΘΑ στο παιχνίδι, το shoot θα κάνει ο Μάικλ Ντίξον, ευστοχό τρίποντο για την ομάδα της Εγκομής. 3-0 προβάδισμα. 3-2 παραμένει, 8 και 12 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κόνιεβιτς δίνει στο Σιμιτζή από τη γωνία για 3 μέσα. Ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής, Κύπριος διεθνής, πολύ καλός στο shoot από μακριά. Ο Σιμιτζέρ προσπίσει από τον Τιμποντό, έψαξε τον Καρμπ, βγάζει έξω στον Κόνιεβιτς, ελεύθερος για 3, θα το βάλει φυσικά. Ο Κόνιεβιτς από εκείνο το σημείο, ειδικά αν είναι ελεύθερος, δύσκολα θα στοχίσει με 2 στα 2 shoot. Διαιτητές είναι οι Σάκης Κωνσταντινίδης, Παντελής Βασιλείου και Δημήτρης Αντωνιάδης, να το πούμε αυτό. Η απάντηση από την ΕΘΑ μετά από ώρα, έρχεται το καλάθι για 3 με τον Ντίξον. Εδώ είναι ο Κυριακίδης, θα ξαναδοκιμάσει για 3, ούτε και τώρα θα το βάλει. Κόνιεβιτς κατεβάζει την μπάλα, ελευθερώνεται και εκτελεί από μακριά, αυτός θα το βάλει το τρίποντο. Νταβόρ Κόνιεβιτς ανεβάζει τη διαφορά, σε διψήφιο είναι τώρα η διαφορά στον αγώνα, 23-13. Αυτό που έλεγα, χωρίς χειριστή, χωρίς τη δυνατότητα replay. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα αρνητικά. Το τρίποντο από τον Τζον Άκετς, που πέρασε αλλαγή πριν από λίγο. Κάρι κάνει την τρίπλα, ελευθερωθεί και το σούτ του εύστοχο από μακριά. Χένρι άφησε στον Γιανναρά, το σούτ του θα βρει στόχο. Καλάθι 3 πόντων για τον Γιάννη Γιανναρά. 4:40 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Κάρι, η πάσα κάτω στο καλάθι στον Κυριακίδη, ανάμεσα σε 3 παίκτες το ΑΠΟΕΛ κρατάει, δίνει έξω στο Κι. Αυτός κλείνεται στη γωνία, ο Κάρι στο τέλος των 24, μέσα το τρίποντο του Κάρι. Η ΕΘΑ έχει πλέον 8 στα 16 τρίποντα. Εκεί που είχε ξεκινήσει αρνητικά από το συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου, πλέον έχει ανέβει. Κιλαράς το σκέφτεται, δίνει στον Παπαμιχαήλ για το τρίτο του τρίποντο, μέσα και αυτό. 14 δευτερόλεπτα για τον ΑΠΟΕΛ, 16 περίπου θα μείνουν για την ΕΘΑ, αν ο ΑΠΟΕΛ ξοδέψει και τα 14 του δευτερόλεπτα. Τιμποντό πάτησε ωραία και ελευθερώθηκε, σκοράρει στο +12 η διαφορά, 57-45. Τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο ανήκει στην ΕΘΑ, με το Κάρι να διώχνει τον Κωνσταντίνου. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Κάρι, έψαξε πάσα στο Κι, κλέβουν οι του ΑΠΟΕΛ. Το σούτ θα γίνει από μακριά, δεν θα βρει στόχο και έτσι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρίσκει τον ΑΠΟΕΛ μπροστά με 57-45. Προβάδισμα 12 πόντων για τον ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΕΘΑ σε αγώνα για τη 14η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Το παιχνίδι που ανερχίζει με την ΕΘΑ στην πρώτη επίθεση στο τρίτο δεκαλέπτο. Κάρι, πρώτο σκορ του αγώνα, έδωσε πάσα στον Άκετς, αυτός είναι μέσα. Το shoot άστοχο για την ΕΘΑ. Τιμποντό πήρε το rebound, πέμπτο του rebound, έχει 10 πόντους. Κόνιεβιτς εκτελεί από τα 6.75. Ο Κόνιεβιτς, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο catch and shoot. Εξαιρετική από τον Κάρι. Ο Ντίξον θα βάλει το καλάθι στο fast break. Γρήγορη επίθεση για την ΕΘΑ με τον Κυριακίδη να σκοράρει στο τέλος του δεκαλέπτου. Να το πρώτο τρίποντο του Κυριακίδη που επέμεινε και το βάλε τελικά. Κυριακίδης θα ξαναδοκιμάσει για 3 και θα το βάλει, 2 συνεχόμενα τρίποντα του Κυριακίδη. Θυμίζω είναι ο παίκτης που βάλε το τρίποντο με το τέλος της τρίτης περίοδου. Φτάνει τους 10 πόντους, έχει 2 στα 6 τρίποντα, είχε 0 στα 4. Προσπαθεί για το κλέψιμο ο Κωνσταντίνου, Γιώργος Κωνσταντίνου, πέρσι στην ΕΝΑΒ. Το shoot για 3, ο ΑΠΟΕΛ μέσα και αυτό από τον Γιανναρά. Έχει ένα τεράστιο comeback. Ο ΑΠΟΕΛ, το μόνο που χρειάζεται είναι να ελέξει το ρυθμό, να συνεχίσει να εκτελεί από μακριά όπως κάνει τώρα με τον Χένρι και δεν θα επιτρέψει στην ΕΘΑ να μειώσει. Τζέιλεν Χένρι πρώτο του τρίποντο σήμερα θα είναι τους 12 πόντους. Το shoot δεν βρίσκει στόχο από τη γωνία για την ομάδα της Ένκομης. Τιμποντό κάτω από το καλάθι στο κάρφωμα. Βλέπουμε πόσο ωραία ελευθερώθηκε ο Τιμποντό, εκμεταλλευόμενος εκεί μια πολύ ωραία πάσα. Το shoot για 3 από τον Κυριακίδη, ο Σιμιτζής στο rebound. Γιανναράς θα στοχίσει, τελευταία επίθεση στο παιχνίδι για την ΕΘΑ με ένα shoot για 3, άστοχο. Και έτσι το τελικό σκορ είναι νίκη για τον ΑΠΟΕΛ. Ή μάλλον όχι, έχουμε. Τώρα τελειώνει το ρολόι, 2 δευτερόλεπτα από το τέλος. Τώρα είναι το τελικό σκορ 107-95. Νίκη για τον ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΕΘΑ Ένκομης. Ένα παιχνίδι που είχε πολλά, οι δύο ομάδες έπαιξαν ωραίο μπάσκετ. Εκεί που ο ΑΠΟΕΛ έκανε ένα σαφώς καλύτερο τρίτο δεκάλεπτο, ανέβασε τη διαφορά στους 25 και κάπου εκεί όλα κρίθηκαν. Η ΕΘΑ προσπάθησε, μείωσε στους 9 λίγο πριν το τέλος, αλλά ο ΑΠΟΕΛ σήμερα ήταν εξαιρετικός και με τον Νταβόρ Κόνιεβιτς να ισοφαρίζει το ρεκόρ καριέρας του στην Κύπρο στους 28 πόντους, 17 από το Σιμιτζή και 15 από το Τιμποντό που έχει και 9 rebound. Ο Έρβιν Κάλπ με 12 assist, 9 rebound και 8 πόντους. Ο ΑΠΟΕΛ με 9 πόντους και 9 rebound, συγγνώμη. Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν φτάνει σε άλλη μία νίκη, τη 10η του σε 11 αγώνες.